Ο Γιάννης Βαρουφάκης κατά τη διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε εν ώψη των εκλογών της Κυριακής προχώρησε στην αποκάλυψη ότι το σχέδιο παράλληλων πληρώμων Δήμητρα είχε παρουσιαστεί από τον ίδιο στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το 2014. Παράλληλα, ο Γιάννη Βαρουφάκη είπε ότι το σχέδιο Δήμητρα είχε παρουσιαστεί και σε ένα υπουργικό συμβούλιο, όπου πήρε πάρα πολλά εύσημα όταν το παρουσίασε εκείνε τι δύσκολε ημέρε του 2015. Η ερώτηση στην οποία έκανε την αποκάλυψη αυτή ο Γιάννη Βαρουφάκη έγινε από δημοσιογράφο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και ήταν η εξή. Θέλω να ρωτήσω και κάτι διευκρινιστικά για το σχέδιο Δήμητρα. Υπάρχει πρόβλεψη για απόσβεση φόρων σε όσου το χρησιμοποιήσουν που ισοδυναμεί με ντε φάκτο επιτόκιο 8% όπω είπατε. Από πού θα λείψουν τα φορολογικά έσοδα τα οποία θα αντιστοιχούν στο σχέδιο Δήμητρα ο Γιάννης Βαρουφάκης απάντησε δηλώνοντας μεταξύ άλλων. Φαντάζομαι το ερώτημά σας είναι αν έχουμε μακροοικονομικό μοντέλο, το οποίο να διασυνδέει τη μεταβλητή του ενδυνάμει επιτοκίου που έρχεται με τη μορφή φοροέκπτωσης με άλλες μεταβλητές. Αυτό το μοντέλο υπάρχει. Δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει στις πλατείες, αλλά πολύ θα θέλαμε να κάνουμε μια ημερίδα και να έρθετε να σας παρουσιάσουμε το οικονομετρικό μοντέλο, το δυναμικό μοντέλο, το οποίο έχει κατατεθεί σε διεθνή συνέδρια και έχει συζητηθεί από τους Financial Times. Μπορώ να σας παραπέμψω σε άρθρο του Financial Times που το χαρακτηρίζει μια πολύ καλή ιδέα. Είχε κατατεθεί μάλιστα και αυτό, ίσως είναι είδηση, για όσους δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Ανίκητη ή τιμένη», το είχα καταθέσει στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 και μάλιστα και σε ένα υπουργικό συμβούλιο όπου πήρε πάρα πολλά εύσημα όταν το παρουσίασα εκείνες τις μέρες τις δύσκολες του 2015. Κάθε μακροοικονομικό μοντέλο έτσι, βασίζεται σε κάποιε παραδοχέ. Φαντάζομαι το ερώτημά σα είναι αν έχουμε μακροοικονομικό μοντέλο, το οποίο να διασυνδέει τη μεταβλητή του ενδυνάμειου επιτοκίου, που έρχεται με τη μορφή φορέκτωση, με άλλε μεταβλητέ, όπω για παράδειγμα, ποια θα είναι η αύξηση των εισοδημάτων που θα επιφέρει η μείωση των χαρατιών των 2 δισεκατομμυρίων, η μεγαλύτερη ρευστότητα που θα δημιουργηθεί από το Δήμητρα, πόσο θα αυξήσει την παραγωγή. Και ποιο κομμάτι αυτό της παραγωγής θα κατατίθεται στο Δήμετρα, ποιο κομμάτι θα κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα, στην Eurobank κλπ. Αυτό το μοντέλο υπάρχει. Ξέρετε, δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει στις πλατείες, αλλά πολύ θα θέλαμε να κάνουμε μια ημερίδα και να έρθετε να σας παρουσιάσουμε το οικονομετρικό μοντέλο, το δυναμικό μοντέλο, το οποίο έχει κατατεθεί σε διεθνείς, διεθνή συνέδρια, έχει συζητηθεί από τους Financial Times, μπορώ να σας παραπέμψω σε άρθρο του Financial Times που το χαρακτηρίζει μια πολύ καλή ιδέα. είχε κατατεθεί μάλιστα, και αυτό ίσως είναι είδηση, για όσους δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο του Ανίκη Διτημένη, το, το είχα καταθέσει στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 και μάλιστα και σε ένα υπουργικό συμβούλιο όπου πήρε πάρα πολλά εύσημα όταν το παρουσίασα εκείνες τις μέρες, τις δύσκολες του 2015.